Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με μια νέα πρόκληση είμαστε κοντά σας και αυτή την εβδομάδα. Για άλλη μια φορά θα σας προσφέρουμε στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης με αγαπημένους σας αθλητές όπως δεν τους έχετε ξαναδεί. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που έκανε όλη την Ελλάδα να συγκινηθεί αλλά και να δακρύσει όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Ο λόγος για τον Θοδωρή Ιακωβίδη, τον αθλητή της Άρσης Βαρών, που έχει στο παλμαρέ του μια σειρά από τίτλους, συμμετοχές σε μεγάλα τουρνουά, αλλά και παρουσία σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες. Γνωρίσαμε αυτόν τον μεγάλο αθλητή, αλλά και σπουδαίο άνθρωπο, μέσα από στιγμές που ποτέ δεν θα φύγουν από το μυαλό μας. Σήμερα θα το βάλουμε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το άθλημά του, που είναι ατομικό, χωρίς στενή επαφή με κάποιον αντίπαλο. Θέλουμε να δούμε αν εκτός από σπουδαίος αρσιβαρίστας θα είναι δυναμικός αλλά και αποτελεσματικός στο challenge της εκπομπής. Πριν δούμε τις περιπέτειές του στο καινούριο άθλημα, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για την πορεία και τις επιτυχίες του. Ο Θοδωρής Ιακωβίδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου του 1991. Ξεκίνησε την αρσιβαρών από μικρή ηλικία, αν και οι γονείς του δεν ήθελαν αφού ήταν μικροκομωμένος. Πεισματάρης από κούνια όμως και εξαιτίας κάποιων πειραγμάτων από τους συμμαθητές του, ξεκίνησε να προπονείται εντατικά και έτσι η αρσιβαρών τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Έχει στο παλμαρέ του μια σειρά από τίτλους και συμμετοχές σε μεγάλα τουρνουά. Έως το 2016 ήταν αθλητής του Πανελληνίου και έκτοτε ανήκει στον Παναθηναϊκό. Εκτός από την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και του Τόκιο, έχει κερδίσει μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 και 2018. Στο Μερσίν δύο χάλκινα στην κατηγορία των 85 κιλών και στην Ταραγώνα 5 χρόνια μετά ένα χρυσό και ένα σημαίνιο στα 94 κιλά. Παράλληλα είναι 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδος και κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ στο RSS στα 164 κιλά και στο σύνολο στα 360 κιλά. Οι δύο συμμετοχές του σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ σημαντικές για τον ίδιο. Η δεύτερη λίγο περισσότερο καθώς είχε αποφασίσει να σταματήσει μετά το Τόκιο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε. Μετά τον αγώνα του, μίλησε μπροστά στις κάμερες και αναφέρθηκε στην απόσυρσή του από το άθλημα φανερά συγκινημένος. Συγκρατούσε με δυσκολία τα δάκρυά του και κατάφερε με τις δηλώσεις του να μιλήσει στις καρδιές όλων των Ελλήνων που συσπυρώθηκαν για να τον βοηθήσουν ξεκινώντας δυναμικά μέσα από τα social media. Το ίδιο και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που μέσω πρωτοβουλίας τους συγκέντρωσαν 25.000 ευρώ για να τον ενισχύσουν. Συγκινημένος από το κύμα αγάπης που έλαβε ο Θοδωρής, δήλωσε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τον Παναθηναϊκό, ενώ ξεκινά την προετοιμασία του με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι σε 3 χρόνια. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα δεν είμαι μόνη μου στο πλατό. Καλωσορίζουμε τον Άσο Παργυρόπουλο. Άσο, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, Ιωάννα μου. Είμαι πάντα τέλεια όταν είμαι δίπλα σου. Χαίρομαι κι εγώ πάρα πολύ και χαίρεται και το τηλεοπτικό μας κοινό. Έχεις πάρα πολλά φιλιά από όλους, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ο αποψινός μας καλεσμένος είναι ένας αθλητής συγκλονιστικός που ούτως ή άλλως συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο αρσιβαρίστας Θοδωρής Ιακωβίδης, χαιρόμαστε. Και το σημερινό challenge είναι αυτό που το προκαλέσαμε ούτως ή άλλως και θα μας πεις εσύ περισσότερα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ο Θοδωρής, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, θα το αποδείξει και μόνος του αργότερα σε ερωτήσεις που θα δούμε στις απαντήσεις του. Όπως βλέπεις, έχουμε εδώ πέρα διάφορα props. Ναι. Οπότε, δεν μπορώ να στο κρύψω ότι κάναμε... Εννοείται. Τα βλέπω και μόνη μου και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Kickboxing. Ναι. Μόλις το είπα στο Θοδωρή, δεν του άρεσε πολύ η ιδέα. Μου λέει... Δεν το συγκίνησε ιδιαίτερα. Όχι, δεν το συγκίνησε. Μου λέει, δεν μου αρέσει να... Εγώ το αγαπώ. Να χτυπάω κόσμο, ούτε να βλέπω, λέει, να χτυπιώνται μεταξύ τους. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδεότητα που έχει αυτό το άθλημα. Αλλά σιγά σιγά καταλάβαμε και οι δύο ότι μπορεί αυτό να είναι και ένας τρόπος γυμναστικής. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα κάτι που εμπεριέχει τη βία μέσα. Αλλά όπως παίξαμε εμείς μεταξύ μας, ας πούμε, ίσα-ίσα με χαμηλά χτυπήματα, καταλάβαμε τη γυμναστική και την αντοχή που θέλει αυτό το άθλημα. Δηλαδή, αυτά τα 2-3 λεπτά που είσαι μέσα στο ring είναι σαν να είσαι 2-3 ώρες. Το Θοδωρής κάνει ένα άλλο άθλημα που απαιτεί σε 2-3 δευτερόλεπτα να σηκώσει ένα τόνο κιλά. Πάρα πολλά κιλά. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει.
Και ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή γυμναστική για τους δύο μας. Ναι. Και βέβαια θέλει φοβερή τεχνική, άρτια τεχνική. Και περισσότερο για να αποφεύγεις τα χτυπήματα, γιατί έρχονται με τέτοια δύναμη. Δεν ξέρει ο νους εκείνη τη στιγμή τι να κάνει, πού να πάει, δεξιά, αριστερά. Πρέπει να διαβάσεις τον αντίπαλο, να έχεις σωστά αντανακλαστικά, να διαβάσεις γενικώς τις επόμενες κινήσεις και του αντιπάλου, αλλά και του ίδιου σου του εαυτού. Αυτοματισμός, πρέπει... Ισορροπία. Καλά, ναι, και ισορροπία. Αλλά ουσιαστικά πρέπει την ώρα που αρχίζει η κίνηση να έχει προλάβει να φύγει. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό θέλει συνεχή προπόνηση. Δεν γίνεται. Βέβαια, ενώ το αρχίσαμε στο πιο χαλαρό, τελικά άρπαξα κανένα δύο καλές. Παρά λίγο, νομίζω βγήκα και μία νοκάουτ. Έπεσα κάτω από κάτι, ένα λάκτισμα. Τι ήταν, ή μπουνιά του Θοδωρή. Δεν θυμάμαι τι από τα δύο. Αλλά εντάξει, πάντα σε ένα φιλικό και χιουμοριστικό, ας το πούμε, επίπεδο. Ασφαλές και ελεγχόμενο το περιβάλλον το οποίο κάνατε εσείς μια σχετική προπόνηση, που όπως λες ξεκίνησε πολύ χαλαρά στην αρχή, αλλά μετά μπήκε λίγο πιο σκληρά από πλευράς Θοδωρή, γιατί προφανώς πρέπει να το έχει ξανακάνει λίγο. Θοδωρής δεν το είχε κάνει καθόλου, ποτέ. Όπως είπε. Όχι, όχι, ποτέ. Αντιθέτως, εγώ είχα ασχοληθεί παλιότερα με τέτοιες πολεμικές τέχνες. Box, kickboxing, judo, τα είχα κάνει όλα, αλλά κάτι θυμόμουν τελικά. Ναι, από κινήσεις. Ναι, είχα μια δυναμική, είχα μια ταχύτητα στις κινήσεις μου, αλλά είχε πολύ καλό uppercut ο Θοδωρής. Δηλαδή δεν το προλάβαινα. Βέβαια, μας είπε και στην συνέντευξη ότι έχει πολύ μακριά άκρα και αυτό τον ωφελεί στο kickboxing. Μπορεί να μην ωφελεί στην άρση βαρών, αλλά ωφελεί στο kickboxing και το απέδειξε. Που μπορεί και διαπερνά τις δικές σου ελεγχόμενες κινήσεις. Ναι, γιατί εγώ μακριά και ξαφνικά μου έρχεται το χέρι και λέει πώς έφτασε εκεί πέρα. Βέβαια, εντάξει, θα σας απολαύσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής ούτως ή άλλως αυτές τις μαγικές κινήσεις και τις εικόνες που βλέπουμε, αυτές τις λίγο ούτως ή άλλως και απολαμβάνουμε και σας απολαμβάνουμε και τους δυο σας. Αυτό που έχω να πω βέβαια είναι ότι ούτως ή άλλως τον απολαμβάνουμε και θα συνεχίσουμε να τον απολαμβάνουμε τον Θοδωρή. Να τον έχει καλά ο Θεός ούτως ή άλλως. Έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και το λέμε και το ξαναλέμε. Τον ευχαριστούμε για αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές που μας έχει χαρίσει. Τον ευχαριστούμε που ούτως ή άλλως δέχτηκε να συμμετάσχει στη δική μας εκπομπή. Μας συγκίνησε όλους και να συνεχίσει να μας συγκινεί έτσι. Να είναι γερός, δυνατός, να χαίρεται την οικογένειά του και η οικογένειά του εκείνων. Δεν έχω πραγματικά λόγια, μας έχει συγκινήσει όλους. Και θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως αυτό το σημείο θέλω να τον απολαύσουμε, δεν θέλω άλλο συγκινήσεις γενικά, γιατί και εκείνος νομίζω ότι δεν το επιθυμεί. Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας και επειδή αυτά τα δύο αθλήματα πραγματικά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε μαζί, αν δεν έχεις αντίρρηση, τις δυσκολίες. Να συγκρίνουμε τα δύο αθλήματα, αυτό της άρσης βαρών, όπου ο Θοδωρής Ιακωβίδης σηκώνει πάρα πολλά κιλά με το kickboxing, όπου είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό άθλημα, όπως το γνωρίζουμε, με πάρα πολλά χτυπήματα. Και να πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες για αυτά τα δύο απαιτητικά αθλήματα και φυσικά να επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα. Η άρση βαρών είναι ένα αγωνιστικό ατομικό άθλημα που συμπεριλαμβάνεται και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ασχοληθεί κάποιος με την άρση βαρών, πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις καρδιάς, σπονδυλικής στήλης και κοιλιακών μειών που θα πρέπει να βρεθούν σε πολύ καλή κατάσταση. Απαιτεί μεγάλη μυϊκή δύναμη καθώς τα κιλά που σηκώνουν οι αρσιβαρίστες είναι τις περισσότερες φορές περισσότερα από το βάρος τους. Θέλει και αυτοσυγκέντρωση όμως, αφού τη στιγμή του αγώνα πρέπει ο αθλητής να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος ώστε να εκτελέσει άρτια, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να τον κάνει να μην σηκώσει επιτυχημένα τα κιλά. Το kickboxing αντίθετα χρειάζεται δύο αθλητές. Σημαντικό ρόλο παίζει η φυσική κατάσταση αλλά και η σωστή προθέρμανση πριν από κάθε αγώνα. Επίσης, στο kickboxing η δύναμη και η σωστή τεχνική παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Γάντια, επίδεσμοι, προστατευτικά και μασελάκια είναι απαραίτητα για να αποφευχθούν τραυματισμοί. Το kickboxing δεν προτείνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μέση ή τον αφιένα ή προβλήματα στα γόνατα και τους αγκώνες. Νάσομο, ο Θοδωρής Ιακωβίδης είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος που έχει μπει στις καρδιές όλων των Ελλήνων με την αυθεντικότητά του. Όμως εμείς ως εκπομπή θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για αυτόν και να κάνετε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, να μάθουμε τα πάντα για εκείνον, αλλά και να δούμε πώς θα τα πάει στο kickboxing.
Για να δούμε αν θα τα καταφέρεις να το ρίξεις νοκάουτ ή αν εσύ θα είσαι ο ετοιμένος στην πρόκληση. Τη δεκαετία του 90 εμπνεύστηκες από τα χρυσά έπι, έτσι, και από ό,τι ξέρω οραματίστηκες τον εαυτό σου Ολυμπιονίκη. Έφτασες σε ένα σημείο που τα κατάφερες, μπήκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι οραματίζεσαι τώρα? Εντάξει, είδα τη μεγάλη ομάδα που τη βλέπαν όλοι οι Έλληνες. Έτσι κι εγώ μπήκα στο χώρο, ας το πούμε ότι μπήκα κατά λάθος. Εγώ ήθελα να γίνω αθλητής από μικρό παιδί, δεν είχα έτσι μικρόβιο. Γενικότερα αθλητής? Ναι, δεν είχα κάποιο άθλημα στοχεύσει μέχρι που στην έκτη δημοτικού ήρθαν από τα αθλητικά γυμνάσια, με βρήκανε, πέρασα τα κάποια τεστ για να μπω στο αθλητικό γυμνάσιο. Είδα τα αθλήματα και αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η ασφάλεια. Το σώμα μου είναι πολύ κόντρα σε αυτό το άθλημα. Έχω πολύ μεγάλα άκρα σε σχέση με έναν φυσιολογικό ασφάλιστα, με το μέσο όρο του ασφάλιστα. Αλλά νομίζω ότι έφτασα εδώ λόγω χαρακτήρα, λόγω νοοτροπίας. Κατάλαβα. Με τι συναισθήματα πήγες στη δεύτερη σου Ολυμπιάδα? Πολύ χαρούμενος. Είχα πετύχει ένα μεγάλο στόχο. Δεύτερη συνεχόμενη φορά, που και η πρώτη είναι σπουδαία και η μία φορά είναι σπουδαία, αλλά η δεύτερη δηλώνει διάρκεια και καθιέρωση. Αυτό για μένα είναι πολύ σπουδαίο μόνο του. Μετά την τελευταία σου προσπάθεια στους Ολυμπιακούς, βγήκες και μίλησες και είπες αυτό που γνωρίζουμε όλοι ότι είπες. Μην τα αναφέρω πάλι. Σκέφτηκες ποτέ ότι θα είχε τέτοια απήχηση, ότι θα είχε τέτοια συμπαράσταση από τον κόσμο? Σε καμία των περιπτώσεων. Εμένα αυτό το έχω πει και θα το ξαναπώ, ήταν το αντίο μου. Τελευταία μου προσπάθεια, μετά την τελευταία μου προσπάθεια, φίλησα το πλατό. Σαν ένα δείγμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο άθλημα που μου έχει προσφέρει ό,τι μου έχει προσφέρει και έχει κάνει την προσωπικότητά μου αυτή που είναι, γιατί μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από την άρση βαρών ουσιαστικά εγώ δόμησα την προσωπικότητά μου. Και ήταν το αντίο μου. Ήταν το αντίο μου και το αντίο μου ήταν ένα ότι ξέρετε κάτι, ως εδώ εγώ μπούχτησα, συγγνώμη, αντίο. Μετά από κάποιο διάστημα που ηρέμησα και αντιλήφθηκα τι έγινε, άρχισα να σχεδιάζω την επόμενη μέρα και πλέον έχω και πολύ αυτοπεποίθηση. Έχω αυτοπεποίθηση την οποία δεν την είχα πριν. Αυτή τη ο κόσμος. Και ο κόσμος και όλη η τροπή που πήρε και η εξέλιξη που πήραν τα πράγματα. Όταν σε συναντάνε στον δρόμο, τι σου λένε? Μου έχουν πει πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είναι κάποιο... ένα παράδειγμα που σου έχει μείνει στο μυαλό χαραγμένο, ας πούμε, της αγάπης του κόσμου? Μου έχει μείνει όταν γύρισα τις πρώτες μέρες, σταματάει δίπλα μου ένας ταξιτζής και κατεβαίνει κάτω. Με πιάνει από το κεφάλι, ήμουν στη μηχανή εγώ, κατεβαίνει κάτω και με έπιασε από το κεφάλι και με κουνούσε ολόκληρο και μου λέει: σε παρακαλώ, μη σταματήσεις, σε παρακαλώ. Άκουσα μια συνέντευξη της προάλλες που έτσι μίλησες με γλυκά λόγια για την κοπέλα σου. Η δική της γνώμη, δηλαδή των κοντινών σου ανθρώπων και ιδιαίτερα της κοπέλας σου, ποια είναι σε αυτή σου την απόφαση? Από την αρχή προσπαθούσε να μου αλλάξει γνώμη. Απ' έξω, εγώ ήμουν ακάθιτος, δεν υπήρχε περίπτωση. Και η οικογένειά μου ήταν: αγόρι μου, σταμάτα, αφιέρωσες, έδωσες τα πάντα, δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Κάντο αυτό, τέλος, συνέχισε τη ζωή σου, να κάνεις και κάτι άλλο. Και αυτή ήταν και η δικιά μου απόφαση, αλλά αυτή λίγο δεν ξέρω, ή το είχε προαίσθημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το είδε. Θα έβλεπε στον εαυτό σου το άμεσο μέλλον τα επόμενα χρόνια να δημιουργεί οικογένεια? Είναι αυτό το θέλω από μικρός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου βγαίνει. Θέλω να κάνω οικογένεια από μικρός. Βέβαια, για να κάνεις ένα παιδί και η οικογένεια πρέπει να διαθέτεις και χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις το παιδί και να το αφήνεις να το μεγαλώνει η γυναίκα και να λείψεις όλη μέρα. Οπότε δεν θα πρέπει να κάνω πρωταθλητισμό. Ένας από τους ανθρώπους που κινητοποιήθηκε όλο αυτό που έγινε ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Θέλω να μου πεις αν τελικά συναντηθήκατε και από κοντά όταν ήρθες στην Ελλάδα. Για τον Γιάννη ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, το νούμερο ένα του κόσμου. Ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε στο έπακρο με το NBA. Με ποιο τρόπο σε βοήθησε ο Γιάννης? Μιλήσαμε τηλεφωνικά μέσα από το Instagram.
Και πλέον συνεργάζομαι με μια εταιρεία που είναι ο Ηλίας ο Πάνο, που είναι manager, ο αδερφός του είναι manager του Αντετοκούνμπο και μέσα έγινε η επαφή. Άρα συνεργάζεσαι με την ίδια ομάδα που συνεργάζεται και για να σε ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μη σε καθυστερώ άλλο εδώ, γιατί θέλω να πάμε να μάθουμε ένα καινούριο άθλημα σήμερα. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος για λακτίσματα. Τρομάζω λίγο αυτά που βλέπω. Λοιπόν, αποδέχεσαι την πρόκληση να με ανταγωνιστείς στο kickboxing. Μου βάζεις δύσκολα τώρα. Απλά μη σηκώσεις το πόδι, γιατί τέτοιο πόδι που έχεις, άμα μου ρίξεις καμία, να ξέρεις, ας το κάνουμε box καλύτερα. Οι αρσιβαρίστες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο εκτός από ασφάλω. Εντάξει, για να δούμε. Εγώ πιστεύω έχω. Θα προσπάθησω. Πέτρεψέ μου να σου πω από τη δική μου εμπειρία με όλους τους αθλητές που έχω ανταγωνιστεί. Τελικά, πώς γίνεται και είναι όλοι καλοί σε όλα τα αθλήματα, κάτι γίνεται. Όλια. Έπρεπε μια θεία χάρη πάνω σε αυτό. Λέω να κάνω τη διαφορά. Ξέρω εγώ, να μην είμαι καλός. Πάμε. Οπότε βάζουμε τον χρόνο, Νάσο και Θοδωρή. Ξεκινάμε. Τρία λεπτά. Για να δούμε πώς θα βγει αυτό. Α, εντάξει. Κάτι γίνεται. Ου, ναι, μια χαρά. Για τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, καλά πάμε. Σας περίμενα πολύ χειρότερο, η αλήθεια είναι. Το κομμάτι της τεχνικής αποτελείται να μάθουμε τα βασικά πράγματα του kickboxing. Okay. Το kickboxing είναι ένα άθλημα το οποίο χτυπάμε με χέρια και πόδια. Και σε ορισμένες κατηγορίες επιτρέπεται και ένα γόνατο, το οποίο δεν θα το βάλουμε σήμερα. Θέλω να αφήσετε το βάρος στα γόνατα κανονικά. Και τα δύο γόνατα. Μην είστε ούτε στο μπροστά ούτε στο πίσω. Το δεξί χέρι κολλήστε στα γόνη και το αριστερό χέρι βάλτε το λίγο μπροστά από το δεξί, κάτω από το μάτι ακριβώς. Μπροστά. Έκανε ένα βήμα. Πίσω. Έκανε ένα βήμα. Αριστερά. Έκανε ένα βήμα. Δεξιά. Έκανε ένα βήμα. Οπότε αυτό είναι η βασική μας κίνηση. Όλα τα χτυπήματα λέμε με νούμερα για να έχουμε ταχύτητα. Να μην φωνάζω αριστερό direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα βασικό, πολύ πολύ μικρό βηματάκι για να σταθεροποιηθώ. Okay. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν τώρα να μάθουμε δεύτερο χτύπημα. Το δεξί direct ή αλλιώς 2. Οπότε θα κάνω πάλι ένα βήμα, αλλά θα βγει όλη μου η λεκάνη. Αυτό θα φανεί σαν στρίψιμο. Δεν είναι όμως στρίψιμο, είναι πάλι ένα πολύ μικρό βήμα. Οπότε κάνω την κίνηση αυτήν. Ένα πολύ μικρό βήμα και έχω στρίψει όλη τη λεκάνη. Okay, πάμε να κάνουμε μόνο το 2. Δηλαδή το δεξί direct. 1. Ωραίο. 2. Μπράβο. 3. Πολύ όμορφα. Όταν σηκώνετε ένα πόδι, να έχετε λίγο στο κεφάλι σας να σηκωθεί. Όχι έξω από τον αγώνα, μην κάνει δηλαδή αυτό το πράγμα, να σηκωθεί μέσα από τον αγώνα. Οκ. Okay. Πατάω 45 μοίρες, βγάζω ένα low kick και πατάω πίσω. Πάμε να κάνουμε 5. 1. 2. 3. Ωραίο. 4. Πάμε να κάνουμε ένα αριστερό. Ναι. 1. Ωραίο. 2. Όμορφα. Πάμε να κάνουμε το δεξί, απλά θέλω λίγο γοφό, τίποτα άλλο. Λίγο γοφό, δηλαδή εδώ. Μπράβο, λίγο γοφό. Έτσι, είναι εδώ. Σαν να σπρώχνω, σαν να θέλω να χτυπήσω και να σπρώξω συγχρόνως. Δεν μου κάνετε πάνω. Ναι, okay. Είναι αυτή η κίνηση που κάνω τώρα. Πάμε, 1. Οπ, ωραίο. 2. Ωραίο. 3. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάμε. 1. Μεγάλο βήμα θα δωρεί πιο μικρό. 2. Μπράβο. 3. Ό,τι κάναμε. Θα σου δώσω και λίγα πόδια, αλλά θα σου δώσω παραπάνω χέρια. Εντάξει. Ό,τι κάναμε. Άσος. Οπ. 2. Οπ. Άσο 2. Οπ. Οπ. Άσο 2. Άσο 2, 3. 3. 3. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Μπράβο, πιάσος. Έλα μπροστά.
και δύο. Οπ, και άσος. Οπ, άσος. Οπ, άσο δύο. Οπ, οπ, τέσσερα. Οπ, τρία. Οπ, τέσσερα, τρία. Οπ, οπ, μπράβο. Έξι. Οπ, άσο έξι. Οπ, οπ, πάλι μου ένα πόδι. Οπ, πάλι μου ένα πόδι. Οπ, άσος. Οπ, δύο. Οπ, 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 οπ. Πάρα πολύ ωραίο. Άσος. Οπ, δύο. Οπ. Βάλε τώρα δυνατό για να το νιώσεις. Έλα. Άσο δύο. Οπ, οπ. Άσο δύο. Οπ, οπ. Βάλε ένα τέσσερα δυνατό. Οπ, τρία. Οπ, τέσσερα. Οπ, να σου. Δύσκολα τα πράγματα. Πήγαινε, άσο. Άσο. Δύο. Αγρίεψε το πράγμα. Τέσσερα. Αγρίεβει, ναι, πάμε. Οπ, οπα. Άσος. Οπ, βάλτο. Οπ, και δύο. Οπ, και άσος. Οπ, άσο δύο, τρία. Οπ, οπ, οπ. Πάρα πολύ ωραία. Το πόδι, το πόδι το τελευταίο. Μαρίς, είναι Μαρίς, είναι Μαρίς. Ναι. Έχει Μαρίς. Σε εκτείναξε λίγο. Είναι Μαρίς, είναι Μαρίς. Ξέρεις, καταλαβαίνεις, απ' έξω δεν φαίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, εμείς το λέμε, ξερά χτυπήματα. Ναι. Είναι ξερός, είναι Μαρίς. Το μπουμ, αισθάνεσαι το, ξέρεις, την επαφή. Καταλά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε εμείς. Άντε πάμε. Λοιπόν. Άρα εγώ πρέπει να τον παίξω στην ταχύτητα για να τον κερδίσω. Μόνο. Και μόνο. Στα πόδια πρέπει να τον παίξεις. Στα πόδια πει... Ταχύτητα, ταχύτητα, ε. Άσος. Οπ, άσος. Οπ, δύο. Οπ, άσο δύο. Οπ, μπράβο. Άσο δύο. Οπ, οπ, τέσσερα. Τέσσερα. Τέσσερα, κροσέ. Τέσσερα. Οπ. Οπα, sorry. Τέσσερα πάλι. Οπ, μπράβο. Τρία. Οπ, άσος. Οπ, άσο δύο. Οπ, οπ. Άσο δύο, τρία. Οπ, οπ, οπ. Βάλουμε ένα πόδι. Οπ, ωραίο. Βάλουμε ένα πόδι. Οπ, ωραίο. Δεν κάνω βήμα, ε. Ανέβασε λίγο ταχύτητα. Ανέβασε λίγο ταχύτητα. Ανέβασε λίγο. Να αρχίσει. Πάμε. Οπ, 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 οπ. Πολύ ωραίο. Άσος. Οπ, δύο. Οπ, άσο δύο, τρία. Οπ, οπ, και δύο. Οπ, και τέσσερα. Οπ, και πόδι. Οπ, και άσος. Οπ, και πόδι. Οπ, και δύο. Οπ, πάτα μου τώρα δυνατό. Άσο δύο, δυνατό. Όλα. Οπ, οπ, και άσο, δυνατό. Οπ, άσο. Οπ, πάτα να πω δυνατό. Οπ, δύο. Οπ, τέσσερα. Οπ, άσος. Οπ, άσο δύο. Οπ, οπ. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Α, ένα άπερκα. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Σε φάγα. Έξι, έξι. Οπ, πέντε. Οπ, άσο έξι. Οπ, οπ, μπράβο. Άσο έξι, τρία. Οπ, 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 και δύο. Οπ, και πόδι. Οπ, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Καλό ήταν. Κουράστηκα λιγάκι. Καλό, ναι, ναι. Ανάψαν λίγο τα αιμάτα. Εντάξει. Δεν πρέπει εσείς το δικό σας άθλημα ουσιαστικά δεν υδρώνεται. Είναι άλλου είδους δύναμη. Εντάξει, υδρώνουμε. Εμείς έχουμε τη μία επανάληψη. Λέμε, δεν έχουμε. Ναι. Εμείς κυνηγάμε για τη μία επανάληψη. Βέβαια είναι και ανάλογα την περίοδο. Γιατί υπάρχουν περίοδοι που δουλεύεις πιο πολύ προπονητικό όγκο, πιο μεγάλο προπονητικό όγκο. Οπότε δουλεύεις περισσότερες επανάληψεις σε υπομέγιστα φορτία. Αλλά όλοι αυτοί οι κούρες που τραβάτε είναι για αυτή τη μία. Μία, ναι. Να την κάνεις ξεκούραστα κατά κάποιο τρόπο. Ναι, όσο μπορείς πιο πολύ τεχνικά. Έχει παρόμοια πράγματα με το kickboxing όπως θέλει τα χέρια χαλαρά. Που εδώ δεν κατάφερα να το κάνω. Γιατί και εμείς θέλουμε χέρια χαλαρά. Δεν θέλουμε να είναι σφιχτά τα χέρια μας. Στο τελείωμα της κίνησης, στο κλείδωμα που μπαίνουμε από κάτω, τότε πρέπει να σφίγγουμε τα χέρια όπως και στο χτύπημα. Πρέπει να σφίγγουμε την κλωφιά μας, είπε ο δάσκαλος. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο? Αυτό. Δεν μπορούσα να έχω χαλαρά τα χέρια μου για να κάνω ελεύθερα τα χτυπήματα και η αριστερή μου πλευρά. Δεν μπορούσα να την ελέγξω. Έλατε, γιατί όλοι έχουμε συνηθίσει να γράφουμε με το δεξί. Με το δεξί τα καταλάβαινα όλα. Από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή, τίποτα. Ναι, είναι διαφορετική η νευρομική συναρμογή από το κάθε άκρο. Νομίζω επειδή πάντα χρησιμοποιούμε το δεξί, είναι και το πιο εύκολο και το πιο δυνατό μια φορά. Δεν σε δυσκόλεψε καθόλου η τεχνική? Εσείς, ας πούμε, είστε πιο μασίφ στην άρση βάρων. Εδώ θέλει μια χαλαρότητα, μια... Και τα στριφογυρίσματα, εμείς είμαστε με λόρτωση, φεντωμένοι συνέχεια. Και αυτό ήταν λίγο, αλλά εντάξει, όχι, δεν ήταν τόσο πολύ όσο το να είμαι χαλαρός. Το βλέπεις καθόλου σαν μελλοντικό σου άθλημα? Όχι, όχι, όχι. Με τίποτα, όχι, δεν μπορώ να χτυπάω άνθρωπο. Όχι, να χτυπάς για γυμναστική, ας πούμε, έτσι, στόχους. Ούτε, δεν μπορώ να χτυπιέμαι. Δεν σ' άρεσε. Τουλάχιστον αυτή ήταν ίσως η πρώτη και η τελευταία φορά που... Να βλέπω ευχάριστα, μπορώ να βλέπω με τις ώρες. Οπότε θα λέω ότι με τον Θοδωρή Ακοβίτη ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που έκανε kickboxing. Πάμε να χτυπηθούμε τώρα στο ring σαν ευγενικοί χαρακτήρες. Πάμε.
Πάμε ένας ωραίο. Προσποιήσει όλα υπάρχουνε. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Αγκαλιά. Break. Ποτέ δεν αφήνεις τον break. Ακούς break, μετά αφήνεις. Πάμε. Εντεκεί Θοδωρή πολύ χτυπάνε, να ξέρεις. Ου! Ανεβαίνει τώρα, ανεβαίνει λίγο, ναι. Ωραίο, καλό, έπιανε τον Αμπερκάτ. Ωραίο. Την πέρασε αυτή. Πέρα η μία. Νομίζω φτάνει, άμα σταματήσει τώρα σε βγάζω τον νικητή. Δεν μπορώ, σκύλιασα. Ναι. Αγκαλιά, θα μπορεί αγκαλιά. Εκεί. Break. Δεν ξέρω να πάμε. Πήγαμε. Πολύ ωραίο. Γίνεται μάχη, ε! Μάχη, δεν λες τίποτα! Ναι. Έλα! Αγκαλιά, να σου μη σκύψεις, αγκαλιά! Ένα! Στη γωνία, στην άσπρη. Δύο! Τρία! Αρτίο τους μέρες! Σε κόβω! Όχι, αντέχω! Λίγο ακόμα! Πάμε λίγο, έλα, πάμε! Οπ! Και time! Εντάξει κύριοι, περάστε καλά. Πολύ καλά. Μπράβο και στους δύο. Χαιρετήστε μεταξύ σας. Πολύ ωραίο. Και τον coach. Μπράβο. Νάσο μου, κατάφερες και δυσκόλεψες τελικά το Θοδωρή Ιακωβίδη. Από τη συζήτηση που κάνατε, μάθαμε πολλά πράγματα για τη ζωή του. Θέλω να μου πεις εσένα τι ήταν αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από την κουβέντα σας. Επίσης, να μου πεις για το kickboxing, ένα δύσκολο άθλημα και για τους δυο σας. Εάν ο Θοδωρής δυσκολεύτηκε, καθώς δεν είναι συνηθισμένος να έχει επαφές με τους αντιπάλους του, γενικά θέλω να μου πεις πράγματα που δεν είδαμε στο βίντεο. Θα προσπαθήσω να σου πω όσο το δυνατόν περισσότερα. Τα πάντα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Θοδωρής, σε σχέση με το πώς έφυγε, ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Ήρθε πολύ πιο κλειστός και ήταν σαν να γίναμε φίλοι μέχρι να φύγει. Και έκανε ένα παραλληλισμό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν τελείωσε η προσπάθειά του και έγιναν όλα αυτά που έγιναν, όλοι τα είδαμε. Το ξέσπασμά του και κατάλαβα πώς αυτός ο άνθρωπος πόσα χρόνια κρατούσε μέσα του αυτή τη στεναχώρια που είχε έτσι, και δεν την εξέφραζε, μη θέλοντας να στεναχωρήσει κάποιον. Έκανε ένα τέτοιο παραλληλισμό. Κατάλαβα ότι... Γενικά δεν προκάλεσε ίκτο, λύπη. Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα, σε αντίθετη περίπτωση, ήταν τόσο ταπεινός, ακόμα και τώρα, ας πούμε, που τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που συμμετείχε έτσι, με πολύ χαρά στην εκπομπή μας. Φαίνεται από τη στάση του σώματός του ότι έχει αυτή την ταπεινότητα. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και προκάλεσε γενικά ρίγη συγκίνησης στον κόσμο όλο. Είναι απίστευτος. Είναι ένας πολύ αυθεντικός, πολύ αληθινός άνθρωπος.
Πραγματικά δεν έχει καμία φιλοδοξία να γίνει διάσημος, influencer, οτιδήποτε είναι αυτό. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους. Πιθανό. Αλλά απλά θέλει να έχει μερικούς χορηγούς, αυτός και οι συναθλητές του, να μπορούν όλοι να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Και κατά τα άλλα θέλει να ζήσει μια πολύ αυθεντική και πραγματική ζωή έτσι όπως τη θέλει, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι τηλεοράσεις, η διασημότητα, το οτιδήποτε είναι αυτό. Φαίνεται στην κάθε του λέξη αυτό. Δηλαδή στον τρόπο που περπατάει, στον τρόπο που μιλάει, δεν υπάρχει τίποτα επιτηδευμένο πάνω του. Ναι, που θα μπορούσε κάλλιστα αν ήθελε βέβαια να κάνει. Αν θέλει δηλαδή να κάνει αυτή τη στροφή, θα μπορούσε κάλλιστα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το γνώρισα. Σπανίως έχω την ευχαρίστηση αυτή να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον να βρεθούμε και στο ring μαζί και να παίξουμε έναν αγώνα αντίπαλοι. Με δυσκόλεψε πολύ. Είχα πολύ καιρό να κάνω kickboxing. Θυμήθηκα ότι πρέπει πάλι να ανεβάσω τις αντοχές μου. Ναι. Δεν πρέπει να κλείνω τα μάτια όταν μου έρχεται η μπουνιά, αλλά να κοιτάω πώς θα την αποφύγω. Και γενικά νομίζω ότι όταν έχεις τη γνώση μιας πολεμικής τέχνης, δημιουργείς λιγότερα προβλήματα. Τι θέλω να σου πω. Ότι μόνο και μόνο γνωρίζοντας ο άλλος άνθρωπος ότι ξέρεις κάτι, μπορεί καν να μπει στη διαδικασία να σε προσβάλλει ή να βιοπραγήσει εναντίον σου. Οπότε, πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα βίο άθλημα, αλλά όχι, αν το ξέρεις, μπορεί να αποφευχθεί η βία. Και πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα, δεν ξέρω. Κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα, ναι, για ξανεπανέλαβε το, σου παρακαλώ. Να σου πω, ναι. Και θα σου δώσω και ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν γνωρίζεις μια πολεμική τέχνη, ναι, είσαι πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό σου. Σαφέστατα. Ναι. Άρα. Πατάς κάποιος... γερά στα πόδια σου. Ναι, όταν ναι, κάποιος σε απειλεί ναι, και γνωρίζει ότι ξέρεις μια πολεμική τέχνη ή με μια σου κίνηση, με μια σου αντίδραση ναι, φανεί ότι εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω, έτσι σταματάς, πώς θα το πω. Με ο απέναντι σταματάει. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, ο απέναντι το σκέφτεται δεύτερη φορά και έτσι μπορεί να αποφευχθεί κάτι πολύ χειρότερο. Θέλω να σου πω κάποιος... Μα ο απέναντι θα πρέπει να μην ξεκινήσει καν να σε προκαλέσει. Εάν τυχόν και ξεκινήσει και σε ναι, προκαλέσει, ναι, βλέποντας ο απέναντι ότι εσύ με μια κλωτσιά, με μια απόκρουση, καταλαβαίνει ότι ξέρεις κάτι περισσότερο από αυτόν, μπορεί αυτό να τον αποθήσει, να τον σταματήσει. Κάτι το οποίο δεν το γνώριζα και μάλιστα το έμαθα προσφάτως. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν διακριθεί και έχουν διακριθεί σε Ολυμπιακά αθλήματα ή οτιδήποτε, αν λέει τους προκαλέσουν σε μάχη ή οτιδήποτε, στο δρόμο ή οτιδήποτε, θα πρέπει λέει να ενημερώσουν τον κόσμο τους οποίους τους έχουν προκαλέσει, όπως λες, ένα καυγά. Θα πρέπει λέει να ενημερώσουν τον κόσμο ότι ξέρεις, έχω διακριθεί και γνωρίζω πολεμική τέχνη. Ναι, γιατί δεν νομίζω όταν είσαι σε τέτοιο επίπεδο αθλητής ή πρωταθλητής, ναι. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Κάτι σαν όπλο η τέχνη σου. Ναι, δεν το γνώριζα. Ναι. Και το έχω ακούσει κι εγώ. Δεν το έχω ποτέ κοιτάξει εις βάθος, αλλά τέλειο, το έχω ακούσει, η αλήθεια. Πάντως, είναι ένα άθλημα που σιγά σιγά γίνεται πιο προσφυλές και στις γυναίκες. Είτε σαν τρόπο γυμναστικής που είναι πάρα πολύ καλός, είτε στο να ξέρουν να προστατεύουν τον εαυτό τους σε κάτι που μπορεί να τους τύχει ομιγέννητο. Και δεν πρέπει πλέον όπως παλαιότερα να το βλέπουμε ως κάτι πολύ βίαιο, όχι, κάτι που το κάνει μια μικρή μερίδα ανθρώπων μπορεί να το χρησιμοποιεί με κάποιο λάθος τρόπο, καμία σχέση. Νομίζω ότι από όλα τα αθλήματα που έχω κάνει, είναι αυτό που σε γυμνάζει πιο... Πρώτα-πρώτα είναι η πειθαρχία αρχικά του μυαλού όταν μαθαίνεις μια πολεμική τέχνη. Ναι, σίγουρα. Πρέπει να πειθαρχήσεις το ίδιο στο μυαλό. Ναι. Όχι να αντιδράς απευθείας και να αμήνεσαι. Δηλαδή, δεν πας να μάθεις μια πολεμική τέχνη γιατί είναι η βία που σε προκαλεί. Η βία προέρχεται αρχικά από το μυαλό, το ίδιο στο μυαλό. Δεν θα πρέπει να... Πρέπει να πειθαρχήσεις το μυαλό σου αρχικά. Κοίτα να δεις που έχουμε ξεκινήσει μια ναι, φιλοσοφική κουβέντα. Και είναι και από τα πρώτα αρχαία ελληνικά αθλήματα, έτσι. Υπάρχει αυτό το συγκρότημα που λέγεται Pixlax. Ναι. Στην πραγματικότητα Pixlax σημαίνει μπουνιά και κλωτσιά. Και αυτή ήταν η αρχαία ελληνική έκφραση. Ο πρώτος πυγμάχος στην ιστορία είναι ο Θεός Απόλλωνας. Δηλαδή, ξεκινήσει από εδώ πάλι και αυτό. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμα και αυτό που λέμε kickboxing, έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα.
Σωστός ο Νάσος. Βέβαια, το ωραιότερο κομμάτι της εκπομπής μας, όπως καταλαβαίνετε, κάθε εβδομάδα είναι το επόμενο βίντεο που ακολουθεί και αφορά τα απρόπτα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυθόρμητες στιγμές, ευτράπελα, επιτυχίες και αποτυχίες. Πάμε να το δούμε και να γελάσουμε ελεύθερα με την ψυχή μας. Μπράβο. Κάτσε πιο κοντά, θέλει. Πιο κοντά λίγο. Έλα. Πάμε ρίτε το. Εγώ τα ανέβασα το πράγμα. Ακούστε, όσο πιο μικρές κινήσεις μπορείτε. Ωραίος. Πάντα. Μπράβο. Την έπαγα αυτή, ήταν μέσα. Τη μία την έπαγα, ναι. Κανονικά. Μία την έπαγα, ναι. Πάμε, ωραίο. Απάντα. Την τρώω κανονικά. Απάντα. Μπράβο. Απάντα. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε. Την έφαγα. Τάι. Παιδιά. Ονόματα θέλω. Όχι. Πώς λέει ο άλλος The Italian Stallion. Βγάλε και κανένα ονοματάκι. Έτσι όπως το βλέπω από τα κράνη είναι... Λοιπόν. Ο Σφίγγες και ο Σάβρας. Είναι ο Ηρακλής, είμαστε. Έλα, Ηρακλή μου, τέλε και σήκω. Κάτι που ήθελα πάντα να το κάνω, έτσι, με συγχωρείς τώρα, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. I must break here. Μπράβο, αγκαλιά, αγκαλιά, αγκαλιά. Αγκαλιά, αγκαλιά. Λέμε και μένω εγώ τώρα break, παιδιά, break. Και πάμε, έτσι κάνουμε στους αγώνες. Και πάμε, ξαναπέζεται. Και ξαναπέζεται. Κάτι που θέλω να κάνω εγώ. Έλα. Αλλά δεν είναι, θέλω να γονάξω άντρικα, αλλά δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, η πρόκληση έφτασε στο τέλος της. Τα αθλήματα και οι προκλήσεις που βάζουμε στους καλεσμένους μας τους φέρνουν στα όρια τους. Εννοείται πως δεν τους λυπούμαστε για τις ταλαιπωρίες τους, εξάλλου γνωρίζουν εξ αρχής ότι θα περάσουν δύσκολα. Βάζουμε τον πήχη ψηλά και αυξάνουμε τον βαθμό δυσκολίας, έτσι ώστε κάθε φορά να παρακολουθούμε τους αγαπημένους μας αθλητές σε νέες περιπέτειες. Να ευχαριστήσουμε το Fit Athens και το EFL Martial Arts Academy στην Κηφισιά. Ένας κύκλος για την εκπομπή που όλοι αγαπήσατε, αλλά και εμείς αγαπήσαμε, έφτασε στο τέλος της. Ήταν μεγάλη τιμή αλλά και χαρά που τόσο σπουδαίοι αθλητές και άνθρωποι δέχτηκαν την πρόκληση της εκπομπής και δοκίμασαν καινούργια πράγματα. Ευχαριστώ τον Άσο Παπαργυρόπουλο που ήταν δίπλα μου σε αυτή την προσπάθεια.